Έλα Χριστός, ακούμε. Καλημέρα. Καλημέρα Στέφανε. Καλημέρα. Πράγματι νομίζω ότι έπεσε σαν βόμβα αυτή η απόφαση, η προσωρινή διαταγή του Συμβουλίου της Επικρατείας. Εδώ φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλο παρασκήνιο και φαίνεται ότι το όλο μπέρδεμα αρχίζει από τη στιγμή που η προσφυγή αφορά το Υπουργείο Περιβάλλοντος και όχι το Υπουργείο Υποδομών. Κάπου εκεί φαίνεται ότι μπερδεύτηκε η δουλειά. Αυτό τουλάχιστον μαθαίνουμε από κυβερνητικές πηγές. Αυτό το οποίο υπάρχει είναι ότι μάλλον το Υπουργείο Περιβάλλοντος, επειδή δεν καίγεται και τόσο πολύ για το έργο, είναι δηλαδή το αρμόδιο Υπουργείο για την φύλαξη του περιβάλλοντος και όχι το αρμόδιο Υπουργείο για την κατασκευή και την πρόοδο των έργων, δεν το πήρε και τόσο ζεστά. Αυτό μας λένε οι πηγές μας, ότι δηλαδή δεν κυνήγησαν τα στελέχη τους σωστά τη διαδικασία, με αποτέλεσμα να μην υπάρξει η κατάλληλη και η πρέπουσα για την περίπτωση παρουσία της πολιτείας στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Επίσης αυτό υπάρχει λοιπόν και ένα άλλο ζήτημα, και... η χιλιομετρική απόσταση, όπως πάντα, έτσι. Βέβαια. Όπως μας έλεγαν χαρακτηριστικά κυβερνητικοί παράγοντες χτες, που το ψάχναμε το θέμα, κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε ποτέ να γίνει στην Αθήνα. Δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση, εάν το έργο αφορούσε στην Αθήνα και σε μία από τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου Υποδομών, να έμενε η υπόθεση στην διακριτική ευχέρεια κάποιου υπαλλήλου. Ακούστε λοιπόν τι έμαθα πολύ συγκεκριμένα. Κάποια στιγμή η δικαστήνα, η οποία έχει αναλάβει να προετοιμάσει το φάκελο για να τον θέσει στην αρμόδια επιτροπή του Συμβουλίου της Επικρατείας, επικοινωνεί με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και λέει: στείλτε μου λιγάκι εδώ μερικά στοιχεία για να διαπιστώσουμε εάν όντως έχετε κάνει τις μελέτες, τις οποίες οι κάτοικοι λένε ότι δεν τις έχετε κάνει. Ο αρμόδιος υπάλληλος, αντί να απαντήσει με τον σωστό τρόπο, γιατί ξέρετε εκεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας οι διαδικασίες είναι πολύ συγκεκριμένες και οι δικαστές δεν αστειεύονται με μερικά πράγματα, έστειλε με mail ένα link, δηλαδή ένα σύνδεσμο στον οποίο θα έπρεπε η δικαστήνα να μπει μέσα και να τον ανοίξει και να κάνει download κάποια έγγραφα. Και βέβαια η δικαστήνα δεν το έπραξε ποτέ, ή τουλάχιστον αυτό λένε οι πληροφορίες μας. Ο αρμόδιος υπάλληλος, όταν χθες κλήθηκε από την πολιτική ηγεσία να απαντήσει για το τι πραγματικά έγινε, αρκέστηκε να πει ότι έτσι όπως παρακολουθώ εγώ, λέει, την ιστοσελίδα του Υπουργείου, η συγκεκριμένη δικαστήνα δεν μπήκε ποτέ και δεν έκανε ποτέ download το συγκεκριμένο έγγραφο το οποίο ήθελε να τη στείλω. Λοιπόν, με αυτά τα καραγκιοζηλίκια και με τις διαδικασίες που είναι πάνω στο γόνατο, δουλίτσα δεν γίνεται. Χρήστο, δεν θέλω να το πιστέψω τώρα, το ρεπορτάζ σου. Δεν θέλω να το πιστέψω το ρεπορτάζ σου, αλήθεια σου. Το έχεις πει πολλές φορές αυτό, έτσι, αλλά τελικά είναι το πίστεψες. Είναι αλήθεια. Σε ευχαριστώ. Η πληροφορία τώρα... Ναι. Μισό λεπτάκι να προσθέσω ότι η πληροφορία λέει ότι αυτό το οποίο θα γίνει στις 17 Απριλίου, το πρώτο, πριν ακόμα εκδικαστεί η υπόθεση επί της ουσίας, είναι ότι η πλευρά του ελληνικού δημοσίου θα ζητήσει να αρθεί η προσωρινή διαταγή και μετά να προχωρήσει η διαδικασία. Γιατί ξέρετε ότι αυτό καθυστερεί αρκετά. Αυτό το καθυστερεί αρκετά είναι το ζήτημα. Φαίνεται ότι οι προσφεύγοντες σε ορισμένα ζητήματα έχουν δίκιο, για τις μελέτες και όλα τα υπόλοιπα. Τώρα για τη βάση και για το ζητούμενο, ο καθένας έχει τα συμφέροντά του και θα αντιμετωπίσει το θέμα ανάλογα με το πόσο το θίγει ή όχι. Τα έργα πρέπει να περάσουν από τις παιδικές ασθένειες. Εμπλέκουμε. Πάλι. Και τι να κάνουμε, να κρυβόμαστε, Χρήστο? Στην υποθαλάσσια, τα ίδια στο μετρό, τώρα τα ίδια στο περιφερειακό το 1985. Όταν ξεκινάει, και τώρα και όταν ξεκινάει ένα τέτοιο μεγάλο έργο που θίγει μια ολόκληρη πόλη, πρέπει να είμαστε τριπλοτσεκαρισμένοι ότι είναι ok. Δεν μπορεί δηλαδή του καθενός η προσφυγή, και δεν το λέω υποτιμητικά, να μπλοκάρει έργα τα οποία αφορούν αστικά κέντρα του 1 εκατομμυρίου. Αυτό είναι λάθος διαδικαστικά. Δηλαδή δεν μπορεί οι διαδικασίες αυτές να σταματάνε. Μπαμ, ένα έργο. Ρωτήστε τον Καραμαλή που έβαλε την σύμβαση και την υπέγραψε τόσο νωρίς να ξεκινήσει το έργο 6 μήνες πριν τις εκλογές. Θυμάστε ότι το έργο έπρεπε να ξεκινήσει λίγο πριν τις εκλογές, όχι 6 μήνες. Με αποτέλεσμα να υπάρχει και το πρώτο πέναλτι του έργου, γιατί καθυστέρησε, δεν ήθελε η πολιτεία, η κυβέρνηση να μπλέξει με τη Θεσσαλονίκη
πριν τις εκλογές. Σημειώστε ότι θα καταβληθούν αποζημιώσεις για αυτές τις μέρες. Ο ιδιώτης ανάδοχος δεν φταίει σε τίποτε. Εννοείται. Αλλά το θέμα. Ευχαριστώ, Χρήστο. Καλημέρα. Να κλείσω. Στέφανε, μία κουβέντα μόνο. Παρακαλώ. Η προσφυγή και η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν αφορά την ταλαιπωρία της κατασκευής. Αφορά άλλα ζητήματα. Αυτό είναι νομίζω το σοβαρό. Και παράλληλα, επειδή ο Σάκης νωρίτερα είπε κάτι για Αθήνα, στην Αθήνα μπορεί ποτέ ένα τέτοιο έργο να μην είχε τέτοια αντιμετώπιση, Σάκη, αλλά ξέρεις, στην Αθήνα δεν θα είχαμε και τέτοιες προσφυγές κατοίκων, ανησυχούντων για τον υδροφόρο ορίζοντα ή δεν ξέρω κι εγώ γιατί άλλο.